Λεωφορείο ο τρόμος για τους ελεγκτές του ΟΑΣΤ, οι οποίοι το τελευταίο ειδικά διάστημα πέφτουν θύματα καθημερινών φραστικών αλλά και σωματικών επιθέσεων την ώρα που απλώς κάνουν τη δουλειά τους, ζητώντας από τους επιβάτες την επίδειξη του εισιτηρίου τους. Έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι παραβατικές συμπεριφορές και μακάρι να σταματούσαν όλα στο λεκτικό. Δυστυχώς υπάρχουν και περιπτώσεις που τα πράγματα οδηγούνται στα άκρα και πλέον δεν ξέρει κανένας πώς πρέπει να συμπεριφερθεί στους συγκεκριμένους ανθρώπους, γιατί δεν ξέρει κανένας ποιος να έχει απέναντί του και ποιον πρέπει να αντιμετωπίσει. Είναι παντελώς απαράδεκτα, αδιανόητα θα έλεγα. Οι ελεγκτές του οργανισμού δεν είναι τίποτα άλλο παρά εργαζόμενοι που πρέπει να γυρίσουν ακέραιοι στο σπίτι τους στο τέλος της υπηρεσίας. Αποκορύφωμα το τρομακτικό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν δύο ελεγκτές απειλήθηκαν με μαχαίρι εντός αστικού λεωφορείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τους δύο εργαζόμενους του οργανισμού να αντιδρούν ψύχρεμα και όχι μόνο να γλιτώνουν τα χειρότερα, αλλά να καταφέρνουν να αφοπλίσουν τους δύο δράστες και να καλούν την αστυνομία η οποία και τους συνέλαβε. Ενώ κάποιοι συνάδελφοι ελεγκτές κομής του κάναν έλεγχο, πιάσανε δύο παραβάτες οι οποίοι δεν είχαν εισιτήριο. Όταν τους ζητήσαν τα στοιχεία τους είδαν μια κίνηση στον έναν να βγάζει ένα στιλέτο από την κάλτσα του και να προσπαθεί να το δώσει στον άλλον παραβάτη. Ευτυχώς το αντιληφθήκανε γλίγορα, προλάβανε, τους αποκλείσανε. Ζητήσαν τη συνδρομή της άμεσης δράσης, οι οποίοι έφτασαν αμέσως στο περιστατικό όπου επιλήφθηκαν, συνελήφθηκαν οι δύο δράστες. Ζήτησαν από κάποιους επιβάτες την επίδειξη του εισιτηρίου τους, όπως έχουν δικαίωμα και υποχρέωση, αν θέλετε, από τον νόμο στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων ελέγχου. Αντί να υπάρξει η αναμενόμενη φυσιολογική ανταπόκριση, ένας από αυτούς έβγαλε από την κάλτσα του ένα σουγιά και απείλησε τους ελεγκτές. Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΤ, βλέποντας τα περιστατικά επιθέσεων σε βάρος τους να πληθαίνουν μέρα με τη μέρα, δεν κρύβουν την ανησυχία και τον προβληματισμό τους, ζητώντας από τους υπευθύνους να βρουν τις λύσεις ώστε το πρόβλημα να μην οξυνθεί με απρόβλεπτες συνέπειες. Οι πρώτοι που τα ακούνε οτιδήποτε παράπονο υπάρχει, το ξέρετε πολύ καλά, είναι αυτοί που βλέπουμε άμεσα μπροστά μας. Και άμεσα μπροστά μας ποιους βλέπουμε? Τους οδηγούς, τους σταθμάρχες και τους ελεγκτές κομίστρου. Οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει στην αστική κοινωνία, που στο 99% των περιπτώσεων δεν φταίνει οι ίδιοι εργαζόμενοι, δυστυχώς είναι εργαζόμενοι αυτοί που πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Ο οργανισμός έχει μέτρα προστασίας, υπάρχει και σήμα κινδύνου το οποίο ακούει, ενεργοποιείται σιωπηλά και σπέβδει η ασφάλεια του οργανισμού, καλείται και η αστυνομία για να επιληφθεί τέτοιων καταστάσεων. Ναι. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΟΑΣΤ, Γιάννης Δήμκας, οι ενεργοί ελεγκτές του ΟΑΣΤ είναι 60 αυτή την περίοδο και πρέπει να γίνουν προσλήψεις για να μειωθεί το φαινόμενο της εισιτηριοδιαφυγής. Η λύση, όπως λέει, θα μπορούσε βεβαίως να δοθεί και με τη θέσπιση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, με το οποίο ουσιαστικά την ώρα που εισέρχεται ένας επιβάτης στο αστικό λεωφορείο, θα ενημερώνεται αυτόματα ο οδηγός και ενδεχομένως να κάνει επίπληξη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό υπάρχει πρόβλημα πλέον σε όλες τις ειδικότητες. Ούτε οι οδηγοί επαρκούν για να κυκλοφορήσουν τα 400 αυτοκίνητα που θα πρέπει κανονικά να κυκλοφορεί ο οργανισμός, ούτε οι τεχνίτες επαρκούν για να μπορέσουν να συντηρήσουν τα οχήματα αυτά και φυσικά δεν επαρκούν ούτε οι ελεγκτές κομίστρου. Από την άλλη, ένα από τα μέτρα που θα μπορούσαν να ελαχιστοποιήσουν τα περιστατικά επιθέσεων σε βάρος των εργαζομένων του ΟΑΣΤ, καθώς και την εισιτηριοδιαφυγή, θα ήταν η παρουσία ανδρών security μέσα στα αστικά λεωφορεία. Καταλαβαίνετε ότι ένας παραβάτης, όταν βλέπει κάποιον ένστολο security, έχει πολύ διαφορετική συμπεριφορά από ότι όταν βλέπει δύο, επιτρέψουν την έκφραση, απλούς εργαζόμενους να προσπαθούν να κάνουν έλεγχο. Το μέτρο αυτό νομίζω ότι είχε αποδώσει και είχε αποδώσει τα μέγιστα. Δεν πρέπει να συμβαίνουν. Είναι αδιανόητο. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν αστυνομικό σε κάθε λεωφορείο. Δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται ένα όργανο της τάξης πίσω από κάθε επιβάτη. Όλοι πρέπει να αφαιθούμε με τον τρόπο που ο πολιτισμός επιτάσσει. Το μόνο σίγουρο είναι πως οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΤ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και βγάζουν κραυγή αγωνίας, λέγοντας πως δεν είναι δυνατόν να κάνουν καθημερινά το μεροκάματο του τρόμου, ερχόμενοι αντιμέτωποι με ακραίες και παραβατικές συμπεριφορές.